την εισέδρα του πρώτου παιχνιδιού. Θυμάμαι ότι θα επεφθά στον όμιλο τη Πέμπτη για το Winter League. Αντιμέτωποι βρίσκονται εδώ με τα πράσινα υπάλληλα, όσο και από την άλλη πλευρά με τα ροζιακριτικά. Έχουμε τη Φαμίλια. Μπαλά πίσω κόβεται. Επιμένει ο Σταύρος Βολίδα εδώ με δεύτερη προσπάθεια εκεί. Θα βρεθεί ο Μάκης να κάνει το 1-0. Ωραίο τέρμα εδώ για τη Φαμίλια που ανοίγει το σκόρ στο παιχνίδι. Βασίλης. Γιάννης, ο Γιώργος, Στακουνάκη, πολύ ωραίο γκολ και ούτε μισό λεπτό δεν θα περάσει για να σοφαρίσουν οι παλιπασόκοι με αυτόν τον τρόπο και με τον Γιώργο για το 1-1. Δεν περνάει μπαλά προς τα πίσω. Ο Μάκης με ένα νέο σούτ εδώ θα κερδίσει το κόρνερ από το τέρμα. Κωστής κερδίζει. Μια άλλη με τον Κωστή. Την ανέβη, κόβεται γρήγορα στο πλάγιο. Το γύρισμα επικίνδυνο παρά λίγο και τον γκολ θα έρθει όντως με αυτόν τον τρόπο Κωστής για το 2-1. Μπάλα στο Γιάννη που έχει κερδίσει, σουτάρει και τον γκολ από τον Γιάννη. Να πει Πασόκη επιστρέφουμε στο παιχνίδι με αυτόν τον τρόπο. Σοφάριζοντα σε 2-2. Μπαλά έξω ο Βασίλης, δεν θα πιάσει το σουτ. Έρχεται ένα με τον Νίκο να κερδίζει το κόρνερ. Έξω το πλασέ, δεν θα περάσει. Ο Γιάννης με ένα σουτ θα δεχτεί τον γκολ το τέρμα. Το τέρμα το γκολ. Και με αυτόν τον τρόπο θα γίνει το 3-2. Με τον Γιάννη με το δεύτερο κουνάρι, ο Βασίλης με πλάτη. Κρατάει, ανεβαίνει. Κάνει και το σουτ εδώ, το τέρμα φτιάχνει όμως σε κόρνερ. Αλλά από την άλλη πλευρά στον Πέτρο. Αυτό του δεν πέρασε, Κωστής. Σαμαράς εξαιρετικό το 1-2 και το γκολ που θα έρθει με αυτόν τον πολύ όμορφο τρόπο για να έρθει το 3-3. Το παιχνίδι σοφάρισε για τη Φαμίλια. Μάκης χάνε το Μάριο. Το σουτ είναι καλό και η κόντρα επωφελεί τον Μάριο, η οποία φέρνει και τον γκολ για το 4-3. Μελά πίσω το τέρμα. Ένα από μακρύ σωστά και ο Γιώργος το εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο για να φέρει ένα ακόμη γκολ για την ομάδα του. Μπροστά στο σκορ ή... Θα πάσω με αυτόν τον τρόπο. Αλλά το σουτ πάρα λίγο. Απεγιά ο Τιμπάλα. Καλά το πάμε, δεν πειράζει. Μαλάς πίσω. Άλλος ένας τελειώσει. Το σουτ από μακριά του Πέτρου. Μπάλα κατέληξε στα δίχτυα εδώ. Για να φέρει τη μείωση στο 5-4 ο Πέτρος με τον γκολ. Στα πίσω. Το μάθαινε τώρα η μπάλα που μάχεται. Ο Γιώργος με πίεση κάνει το σουτ, την μπάλα πριν υψηλά. Και κάπως έτσι θα λήξει το πρώτο μήκρονο στο 5-4 μπροστά. Είναι η παλιπασόκη κόντρα. Φαμίλια. Βασίλης γεμίζει, εύκολα τέρμα μπλοκάρει. Πολλές καλές προσποιήσεις του Κωστή, ο οποίος πάει μόνος του στον γκολ εδώ και φέρει το παιχνίδι στα ίσα του στο 5-5. Ξανά ισορροπία στο παιχνίδι, χατρί για τον Κωστή. Το 1-2 Πέτρος. Μένει. Κωστής έχει κερδίσει με τον Αποστόλη, μάχεται πίσω για τον Πέτρο. Ξανά στον Κωστή. Απ' την κλειστή το τέρμα μεγάλη επέμβαση ο Γιάννης μπροστά. Βασίλης στα πίσω, είναι το φάουλ. Yeah.
Ανέβασμα σου που κόβεται η μπάλα στο κόρνερ. Αλλά σιρτά, να τους που ο Γιώργος ανέβηκε εδώ. Έφερε τον γκολ. Η παλή Πασόκη με αυτόν τον τρόπο. Πάουν το 6-5. Πάτρικο Γιώργος. Αλλά πίσω. Θα γίνεται ένα 2. Το σουτ. Να το κόρνερ. Μίζα το Σαμαρά χάνει. Σταύρος με την κόντρα κερδίζει. Κωστής. Το σουτ. Να το γκολ του Κωστή από τη γωνία. Σοφάρι στο παιχνίδι ο Κωστής. Με 4 γκολ. Το 6-6. Αλλά πίσω τσάφ εδώ. Σε πλάγιο. Σούτε, ο Κιάς καλά, ο Μάκης, μπάλα φεδιά. Το σούτ καλό, το φάνη μπάλα φεδιά ψηλά. Κωστής πήρε την κόντρα με τη Σαμάρα, 1-2. Το σούτ του Κωστή στο δοκάρι, σαν μάτσι μπάλα. Τα πλάγιο. Κωστής. Ωφελείται, δεν τελειώνει τη φάση, το κάνει με τα αριστερό όμως μετά και φέρνει ένα ακόμη γκολ και την ομάδα του πιο κοντά στη νίκη. Μάλλον στον Πέτρο. Το σούτ, ο Πέτρος τελειώνει το παιχνίδι με αυτό το γκολ. Από ό,τι φαίνεται, θέλει πολύ λίγο και στο σύμβιο πλέον η φαμίλια μπροστά. Αλλά μέσα γύρισμα ο Πέτρος. Ένα ακόμη γκολ. Και πλέον τον τρόπο σφαγής και την νίκη της ομάδας του. Για το 9-6. Κάπως έτσι θα λήξει το παιχνίδι. Νικήτρια ομάδα. Η φαμίλια κοντά στους παλιούς Πασόκους με τελικό σκορ 9-6.